Μάλιστα. Πάμε, πάμε τώρα. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει, παιδιά, με αυτό το σεισμό. Φοβόμαστε και φοβούνται οι ειδικοί ότι θα έχουμε νέο σεισμό μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχαμε χθες το βράδυ. Που ταρακουνήθηκε, που ταρακουνήθηκε Εύβοια, Αττική, μέχρι και στη Μύκονο, λέει, κουνήθηκανε. Ναι, από χθες το πρωί έλεγαν, Φίλιππε, ότι μπορεί και να μην είναι ο κύριος σεισμός στα 4,8 Ρίχτερ, παρότι είχε μία ακολουθία φυσιολογική. Τελικά, χθες στις 10 και 6 πρώτα λεπτά έγινε νέος σεισμός, αυτή τη φορά 5 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, νοτιοανατολικά στις Ζαράκες, στην Νότια Εύβοια. Επιβεβαιώθηκαν αυτοί οι φόβοι. Ήταν δυνατός ο σεισμός, το εστιακό βάθος 8,9 χιλιόμετρα και σε 45 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό έγιναν 6 σεισμικές δονήσεις, με τη μεγαλύτερη να φτάνει 3,2. Να πούμε ότι χθες οι 2 σεισμικές δονήσεις που έγιναν μετά τα 4,8 Ρίχτερ ήταν 4,1 και 4,2 η μεγαλύτερη. Το θέμα όμως εδώ ποιο είναι. Η ανησυχία ποια είναι τώρα. Η ανησυχία λοιπόν για την συγκεκριμένη περιοχή είναι ότι αυτή η περιοχή δεν έχει δώσει επικίνδυνους σεισμούς. Δεν έχει λοιπόν δοθεί βαρύτητα, γιατί δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι υπάρχει επικινδυνότητα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επειδή θεωρήθηκε ότι ήταν περιορισμένη σεισμικότητας, από τη μία, ναι, μεν είναι καλό γιατί δεν περιμένουν πολύ μεγάλους σεισμούς, αλλά δεν μπορούν να είναι σίγουροι γι' αυτό. Και από την άλλη, η περιοχή έχει, που δεν έχει δοκιμαστεί σε σεισμούς, έχει πιο ευάλωτα κτίρια. Πάντως, θα πούμε ότι τα πέτρινα κτίρια, τα παλιά, τα σπίτια, έχουν πει σεισμολόγηση στους ηλικιωμένους. Κατά κύριο λόγο, μένουν μέσα, βγείτε από εκεί, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Το θέμα είναι, πλακώνονται οι σεισμολόγοι, έχουμε νέα κόντρα Παπαδόπουλου, Τσελέντη. Ναι, για ποιο λόγο τσακώνονται? Με αφορμή αυτό, διότι είχαν ένα χρόνο πριν άλλη σοβαρή αντιπαράθεση με αφορμή τη σεισμική ακολουθία στη Θήβα. Τώρα λοιπόν, ναι, ο Άκης Τσελέντης είπε ότι είναι ο κύριος σεισμός. Βγαίνει λοιπόν ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος και λέει ότι κανένας δεν είναι σοφός πάπας της σεισμολογίας. Άρα περιοχή... ξεκινάει με τον Τσελέντη, ο οποίος λέει ο Τσελέντης... Όχι, με τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος ξεκινάει. Ναι. Πάμε στον τον Παπαδόπουλο. Πάμε να δούμε τι είπε. Και μετά απαντάει και περίμενα να δούμε τι είπε ο Παπαδόπουλος. Εκείνο το οποίο εγώ λέω είναι ότι θα πρέπει να συναξιολογούνται όλα τα επιστημονικά δεδομένα, χωρίς διάθεση στους επιστήμονες ούτε να μεγαλοποιούμε ούτε να καθησυχάζουμε. Υπάρχει κάποιο προσήλωση... ρήγμα. Προσήλωση στα επιστημονικά δεδομένα. Ασφαλώς υπάρχει ρήγμα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σεισμοί, όπως η χθεσινή, χωρίς να υπάρχει ρήγμα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μία κλιμάκωση. Αυτή την κλιμάκωση πρέπει να τη λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και να αξιολογούμε με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κύριε τώρα, καθηγητά, το αποτέλεσμα της αξιολόγησής μας μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγες ώρες. Μάλιστα. Μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία μέρα, μπορεί να ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Αλλά επειδή κανείς δεν είναι ο σοφός πάπας της σεισμολογίας στην Ελλάδα... Καλό είναι να μην βιαζόμαστε. Ακριβώς. Να μην βιαζόμαστε. Και όχι κύριε μόνο καθηγητά, αυτό, κάτι τελευταίο. Οι επιστήμονες να συνεννοούμαστε. Δεν νομίζω πως όταν βρίσκεται μία περιοχή σε σεισμική διέγερση είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε. Ορισμένοι από εμάς να λέμε ότι δεν κοιμόμαστε το βράδυ διότι μπορεί να περιμένουμε σεισμό σε άλλη περιοχή της χώρας. Και αυτό να λέγεται από επίσημα χείλη. Δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά υπευθυνότητα. Δεν νομίζω ότι είναι υπεύθυνη αυτή η στάση. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι έφτασε η ώρα να το πούμε. Χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα και περισσότερη συνεννόηση μεταξύ των επιστημόνων. Αυτό είναι ευχής έργων. Και θα το πω αυτό και νομίζω ότι φτάνει το μήνυμα εκεί που πρέπει να φτάσει. Έτσι, ότι η πολιτεία έχει θεσμοθετημένα όργανα για να φέρνει κοντά τους επιστήμονες να συζητάνε. Θεσμοθετημένα. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Νομίζω δεν υπάρχει σύγκρουση, ασυνεννοησία υπάρχει. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο κύριος Τσελέντης αναφέρθηκε στις Αλκιονίδες. Κάτσε, πάμε. Μάλιστα... Ακούσαμε τον Παπαδόπουλο. Περίμενε, μην χαλά την κόντρα. Εδώ σφάζονται. Τι πετάγεσαι, κύριε. Πάμε, έλασε, όλοι θα πάρετε. Έχουμε, πάμε, Παπαδόπουλο. Μετά νευριάζει ο Τσελέντης και απαντάει. Πάμε να δούμε τι απαντάει. Δεν
Πριν από λίγο με απεκάλεσε. Ναι. Τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου επετέθη από ό,τι είδα δημόσια. Τι να κάνουμε, αυτή η καρέκλα έχει καρφιά. Αλλά για να την πάρεις, απαιτεί να σε εξετάσουν και να κριθείς από μια διεθνή επιτροπή. Τι να κάνουμε, εγώ την πήρα. Μόνο δεν υπάρχει λόγος για εμπάθειες. Σχετικά τώρα με τις εκτιμήσεις μου χθες για το σεισμό αυτό. Ο σεισμός ο χθεσινός με το σημερινό διαφέρει 0,2 ρίχτερ. Δηλαδή μιλάμε για δίδυμους σεισμούς. Δεν ήμουν καθόλου επιπόλαιος χθες. Είπα στον κόσμο να μην μπαίνει στα πέτρινα σπίτια. Γιατί δεν ενημερώθηκε λοιπόν η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου, στην οποία λέει ότι είναι μέρος, δεν είναι μέρος καμίας Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου. Δηλαδή, όταν έχουμε οικειοποίηση τίτλων για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, είναι ότι χειρότερο. Εδώ ακούμε εκτιμήσεις ότι είμαστε διευθυντές του γεωδυναμικού, ότι είμαστε στην UNESCO ειδικοί. Αυτά τα πράγματα είναι γελία. Σχετικά τώρα με τις Αλκιονίδες. Ερωτήθηκα από δημοσιογράφους τι γνώμη έχεις για τις Αλκιονίδες. Και είπα την πραγματικότητα. Για μένα ο ασφαλής πολίτης είναι ο σωστά ενημερωμένος πολίτης. Και θυμίζω και κάτι άλλο. Αγωνίστηκα ένα χρόνο να μαζέψω τη Θήβα. Που την είχε ανεβάσει τα κάγκελα όλη τη Θήβα. Όταν μιλάγε για 7 ρίχτερ. Λοιπόν, κλείνω το την είχε ανεβάσει τα κάγκελα. Νύχτα γράψαμε πάνω. Γιατί είχε πει θα κάνει 7,5 ρίχτερ και είχε τρελαθεί ο κόσμος. Αυτό για αυτόν τον λόγο. Και ανακαζόμαστε. Μην τα βάλουμε το τοπικά δίκτυα. Ο κύριος Παπαδόπουλος το είχε πει. Ο Παπαδόπουλος. Δεν υπάρχει καμία συνωνυσία. Οι θεσμικοί φορείς, εγώ με τον κύριο Λέκα, θα σας πάρει και θα πει την άποψή του, είμαστε σε πλήρη ταύτιση απόψεων. Οι θεσμικοί φορείς. Τώρα το τι λέει ο κάθε παρατρεχάμενος απ' έξω. Για να το ένα λεπτό δημοσιότητα, αυτό δεν είναι. Εγώ επαγγελματίας εφησυχαστής, κυρία μου, δεν ήμουν ποτέ ούτε θα είμαι. Απλώς είμαι της άποψης ότι ο σωστά ενημερωμένος πολίτης είναι και ασφαλής πολίτης. Τι γίνεται, παιδιά. 20 χρόνια πόλεμος. Για ποιο λόγο. Είπε ο Σιδρόνης ότι έχει χάσει τον ύπνο του με τις Αλκιονίδες και προέβλεψε μάλιστα σεισμό της τάξης των 6 ρίχτερ. Και είπε ότι η περιοχή αυτή είναι πολύ επικίνδυνη περιοχή σεισμικά και εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει εκτονωθεί. Να θυμίσουμε ότι οι Αλκιονίδες, ο τελευταίος σεισμός που είχε δώσει πριν από πολλά χρόνια ήταν 7 ρίχτερ. Μάλιστα. Πάμε. Το θέμα είναι μην έχουμε άλλους μετασεισμούς, μην έχουμε άλλους σεισμούς. Και να μην έχουμε παιδιά στις Αλκιονίδες τέτοιο μεγάλο σεισμό, γιατί εγώ αυτό το ακούω εδώ και μια πενταετία. Μάλιστα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τι έχουμε εδώ και τώρα.